Καλώς ορίζουμε στο Υγεία πάνω απ' όλα τον αγαπημένο μας συνεργάτη και πολύτιμο, παρακαλώ, τον Δημήτρη Παπαδημητριάδη. Καλώς ήρθες. Καλημέρα. Γεια σου, Δημήτρη μου. Είσαι εδώ για ένα πολύ σοβαρό λόγο. Διότι πρέπει να συζητήσουμε αυτό που συζητάτε όλοι, είμαι σίγουρη. Υπάρχουν γνώμες. Υπάρχουν γνώμες θετικές, αρνητικές. Υπάρχουν επιστημονικές απόψεις. Είναι το θέμα το γάμος ομόφυλων ζευγαριών, τεκνοθεσία και βεβαίως τι γίνεται με τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών. Μεγάλη συζήτηση, πολλές απόψεις, πολλές άνθρωποι που περιμένουν να διαμορφώσουν άποψη, αλλά δεν είναι ακόμη σίγουροι. Εμείς θα δείξουμε σήμερα τις μελέτες, όλες τις μελέτες, μελέτες που έχουν γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, για αυτό το θέμα. Ναι, σε ευχαριστώ που μου δίνεις τη δυνατότητα, διότι πράγματι νομίζω ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει επιστημονικά και όχι ιδεολογικά. Σωστό. Ακριβώς επειδή αφορά ένα ευαίσθητο θέμα που νομίζω επηρεάζει τις ζωές τουλάχιστον του 7% του πληθυσμού μας. Σωστό. Γιατί είναι εδώ ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης, πέρα από την επιστημονική του άποψη που το ξέρετε τόσα χρόνια εδώ στην εκπομπή, έχει κάνει το εξής. Ως ερευνητής μάζεψε όλες μελέτες πολλές που έχουν γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο για αυτό το θέμα και έκανες ανασκόπηση, που σημαίνει ανασκόπηση, πολύ αξιόπιστη μελέτη, σωστό? Έκανες δύο ανασκοπήσεις. Τις βλέπουμε εδώ. Ναι, πραγματικά. Είναι υποδημοσίευση ανασκοπήσεις. Είναι υποδημοσίευση. Επομένως δεν μπορώ να επικαλεστώ ακόμα τα επιστημονικά έντυπα, αλλά είναι γεγονός ότι έχουν γίνει και άλλες εκτός από μένα, για να είμαι τελείως ειλικρινής. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι είναι τόσο εκτεταμένος ο όγκος και μου κάνει και εμένα εντύπωση της επιστημονικής έρευνας. Πολλές μελέτες. Τα ζητήματα αυτά που αφορούν και το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά και την τεκνοθεσία και την παρένθετη κοίηση, που έχει οδηγήσει τους πολυπληθέστερους και πλέον έγκριτους παγκόσμιους επιστημονικούς φορείς μας, όπως για παράδειγμα, αλλά όχι μόνο, η Αμερικανική Ένωση Ψυχολόγων, που έχει 160.000 μέλη ψυχολόγους, να υιοθετήσουν σαφείς θέσεις. Επίσημες θέσεις που τις ονομάζουμε position statements. Έτσι. Ώστε να μην επικαλούμαστε κάθε φορά τη μία ή την άλλη έρευνα, αλλά επίσημες θέσεις των επιστημονικών φορέων. Μας λέει ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης ότι υπάρχουν επίσημες θέσεις, αλλά υπάρχουν δεδομένα, κυρίες και κύριοι, επιστημονικά. Και πάμε να τα δούμε, σας παρακαλώ. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται με τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών. Λένε διάφορα. Ακούγονται διάφορα. Εμείς, όπως σας είπαμε, θα δείξουμε τις μελέτες. Τα παιδιά χρειάζονται μητέρα και πατέρα για να αναπτυχθούν σωστά. Μύθος βλέπετε. Μας εξηγεί ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης στην πραγματικότητα. Το ξέρω ότι αυτή η άποψη καλά κρατεί, διότι βεβαίως προέρχεται από τις θρησκευτικές μας πεπιθήσεις σε ένα μεγάλο βαθμό. Το στερεοτυπικό τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ένα και μοναδικό μοντέλο οικογένειας, που είναι αυτό της μητέρας, του πατέρα και των παιδιών. Και βέβαια νομίζω ότι το έχουν τροφοδοτήσει και παλιές θεωρίες ενός περασμένου αιώνα, ας πούμε η φρουιδική θεώρηση για την ταυτότητα και τον ρόλο του φίλου από το φίλο του γονέα. Ξέρουμε ότι αυτό δεν ισχύει στην πραγματικότητα και πώς το γνωρίζουμε. Άλλο η θεωρία και η ψυχολογική θεωρία και άλλο η εμπειρική μελέτη, η οποία παρακολουθεί ανθρώπους σε ένα βάθος χρόνου, πολλούς, ένα ικανοποιητικό δείγμα και βγάζει ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα λοιπόν εδώ είναι ξεκάθαρο, ότι δεν επηρεάζει ο ρόλος μητέρας ή πατέρα την υγιή ανάπτυξη των παιδιών, κατηγορηματικά. Είδαμε στην αρχή τρεις λέξεις να παίρνουν από το video wall: αγάπη, στήριξη και σταθερότητα. Έχεις το βλέπουμε και τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα μου. Έχει σημασία, διότι ανά τους αιώνες, ανά τις δεκαετίες, όλες οι επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι αυτά τα τρία δεδομένα χρειάζονται τα παιδιά μας για να είναι ευτυχισμένα, ισορροπημένα και υγιή. Και είναι ενδιαφέρον και για εμάς, πρέπει να σου πω, διότι δείχνει ακριβώς μια μετακίνηση της ίδιας της ψυχολογίας, του τομέα της ψυχολογίας, της ψυχολογικής θεώρησης, από άκαμπτες θεωρίες σε μια νέα αντίληψη για την οικογένεια, που στηρίζεται στις γονεϊκές δεξιότητες, όχι στο φίλο του γονιού, αλλά στις δεξιότητες του γονέα να είναι καλός γονιός. Οι γονείς του ίδιου φίλου δεν μπορούν να παρέχουν σταθερό οικογενειακό περιβάλλον. Γιατί είναι μύθος, Δημήτρη, αυτό? Είναι μύθος διότι οι γονείς του ίδιου φίλου παραμένουν σε σταθερές σχέσεις. Εξάλλου και οι γονείς, οι ετερόφιλοι, πολλές φορές χωρίζουν. Συμβαίνει αυτό βεβαίως και στα ομόφυλα ζευγάρια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά δεν έχουμε διαπιστώσει ερευνητικά ότι υπάρχουν σοβαρές διαφορές ως προς τη σταθερότητα του περιβάλλοντος. Πάμε παρακαλώ στα δύο επόμενα. Λοιπόν, και τα δύο επόμενα είναι όλα αυτά που ακούγονται, Δημήτρη μου, στην κοινωνία. Και εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τι σημαίνει, τι ισχύει επιστημονικά. Τα παιδιά ομόφυλων ζευγαριών είναι πιο πιθανό να είναι ομοφυλόφυλα.
Είναι πολύ εκτεταμένη αυτή η άποψη. Πρωτίστως να πω ότι είναι και λίγο περίεργη η θεώρηση, με την έννοια ότι δεν είναι κακό να είναι κανείς ομοφυλόφιλος. Αλλά από την άλλη, για το Θεό, έχουμε ομοφυλόφιλους οι οποίοι είναι παιδιά ετεροφιλόφιλων ανθρώπων. Δεν γίνεται να είναι τα παιδιά των ομοφυλόφιλων ομοφυλόφιλα με τον ίδιο σκεπτικό. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι η επιστημονική έρευνα εδώ είναι εντελώς κατηγορηματική. Δεν επηρεάζει ο σεξουαλικός προσανατολισμός των γονιών, το σεξουαλικό προσανατολισμό των παιδιών. Εξαρτάται από άλλα πράγματα, αλλά όχι από το πρότυπο γονιού. Το κάναμε και στο Υγεία πάνω απ' όλα. Το κάναμε και σας το είπαμε από τι εξαρτάται η σεξουαλική επιλογή ενός παιδιού, σεξουαλική προτίμηση. Οι μελέτες δείχνουν λοιπόν ότι είναι ακριβώς το ποσοστό των παιδιών από ετερόφιλα ζευγάρια που γίνεται ομοφυλόφιλο είναι ακριβώς το ίδιο και από ομόφυλα ζευγάρια. Είναι ακριβώς το ίδιο, δεν έχει καμία διαφορά. Με τον γενικό πληθυσμό. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός των γονέων επηρεάζει την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Όχι, βέβαια, είναι κατηγορηματική και εδώ η αναπτυξιακή ψυχολογία. Δεν υπάρχουν αδιαφορές στην ψυχική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά ούτε στην ακαδημαϊκή τους επίδοση, όπως θα δούμε μετά. Η νομική κατοχήρωση και η κοινωνική αποδοχή των ομόφυλων οικογενειών δεν επηρεάζει, προσέξτε, δεν επηρεάζει την ευημερία των παιδιών. Προσέξτε εδώ το επιχείρημα, διότι ξέρετε, κανείς θα πει, μα έχουμε το σύμφωνο συμβίωσης, τι θέλουμε τα παραπάνω. Ναι, αυτό το ακούμε. Η πραγματικότητα είναι ότι οι μελέτες δείχνουν, και μάλιστα μια πολύ ενδιαφέρουσα έχει γίνει στην Ελλάδα, ότι η νομική κατοχήρωση των δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών και βέβαια των τεκνοθετουμένων παιδιών τους, ίσα-ίσα που βοηθάει στο να αποσυρθεί το στίγμα, να αυληθούν οι διαφορές, και να μην κοιτάει ο ένας τον άλλον με έναν τρόπο, αν θέλετε, τόσο διαφοροποιητικό, ώστε να καταλήξουμε σε κοινωνίες περισσότερο ισότιμες και δεκτικές. Σωστό. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Είναι θέμα και δικαιωμάτων. Σαν δικαιώματα, έτσι, για αυτά τα παιδιά. Παρεμπιπτόντως, να πω εδώ, σε πολλοί κόσμο που σκέφτεται ότι είναι τα δικαιώματα και τα δικαιώματα και αυτό το woke culture που ακούω, εγώ ξέρω το woke που φτιάχνουμε τα noodles, αλλά θα σας πω ότι στην πραγματικότητα το ίδιο το σύνταγμά μας. Ακριβώς υπογραμμίζει την ισότητα όλων των ανθρώπων. Ναι. Άλλο που παρακρατούνται τα δικαιώματα για λόγους πολιτικούς. Το Σύνταγμα όμως και ο ΟΗΕ, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, παντού, σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς του ανθρώπου, προκρίνει ακριβώς τόσα δικαιώματα σε όλους ανεξαίρετα. Τα παιδιά από ομόφυλους γονείς αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης. Μύθος. Όπως είπαμε, το είπε όχι, ο Δημήτρης. Όχι, βεβαίως, σε καμία περίπτωση. Πάμε στα επόμενα. Τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίζουν προβλήματα συμπεριφοράς. Δεν έχουν λοιπόν μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνουν καταχρήσεις ουσιών ή να αναπτύξουν προβληματικές συμπεριφορές, όπως είναι η διαταραχή διαγωγής ή η αντικοινωνική συμπεριφορά αργότερα στον χρόνο. Αυτό έχει μελετηθεί, ξέρετε, με μεγάλη προσοχή, διότι απασχόλησε πολύ τους επιστήμονες ως παράμετρος και τουναντίον βρήκαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Έχουν λιγότερη πιθανότητα να έχουν προβλήματα συμπεριφοράς από τα παιδιά των ετερόφιλων. Γιατί? Ίσως επειδή κάτω από το μικροσκόπιο της κοινωνίας τα ομόφυλα ζευγάρια είναι πιο προσεκτικά, είναι πιο αφοσιωμένα στη γονική μέρημνα. Ναι, ίσως γι' αυτό. Mm. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι άλλο που λέγεται πολύ. Τα παιδιά από οικογένειες του ίδιου φύλου υποφέρουν από σύγχυση ταυτότητας. Το είπαμε λίγο και στην αρχή. Πες μου, σε παρακαλώ, γιατί. Ναι, αυτό δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Δεν έχουν σύγχυση ταυτότητας. Αυτό που έχουν και έχει βρεθεί στις μελέτες είναι τουναντίον μια κατανόηση ευρύτερη της ταυτότητας του φύλου, με την έννοια ότι καταλαβαίνουν ακριβώς την διαφορετικότητα από την αρχή, επειδή έχουν να αντιμετωπίσουν βεβαίως και όλες αυτές τις κοινωνικές προκλήσεις, υποθέτω, και έτσι έχουν ίσα-ίσα μια περισσότερο ευρεία, πιο ανοιχτόμυαλη θεώρηση για πολλά πράγματα, το οποίο τα βοηθάει να ενσωματωθούν και καλύτερα. Όπως λέμε και στα ελληνικά, είναι πιο open mind παιδιά. Πιο ανεκτικά παιδιά. Πιο ανεκτικά. Βεβαίως. Πιο μπροστά. Και πιο ανθεκτικά παιδιά. Ανθεκτικά. Πάμε στα επόμενα. Τα παιδιά σε ομόφυλες οικογένειες στερούνται κατάλληλων έμφυλων προτύπων. Το είπαμε. Δεν ισχύει και για τον επιπλέον λόγο πρέπει να σου πω ότι έχουν τέτοια πρόσβαση σε καλύτερα κοινωνικά δίκτυα, ακριβώς επειδή και οι γονείς αντιλαμβάνονται αυτή τη διαφορά, που έχουν πράγματι ένα input, να το πω μια έμπνευση, από περισσότερα άτομα. Έχουν λοιπόν μια πρόσβαση σε ένα κοινωνικό δίκτυο υποστηρικτικό, το οποίο είναι και πιο ευρύ. Υπάρχουν βεβαίως και γιαγιάδες, υπάρχουν και παππούδες, υπάρχουν και θείες, υπάρχουν οι φίλοι. Η ομοφυλοφιλική γονική μέρημνα επηρεάζει αρνητικά τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών. Το είπε πριν. Να επισημάνω εδώ αυτή την πολύ σπουδαία και πρόσφατη μελέτη. Σε 2.971 παιδιά από ομόφυλα ζευγάρια, πραγματοποιήθηκε στις κάτω χώρες, στην Ευρώπη δηλαδή, και παρακολούθησε παιδιά από την γέννηση μέχρι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι μια διαχρονική μελέτη πολλών ετών δηλαδή, όπου έδειξε ότι δεν υπάρχουν καθόλου διαφορές ως προς τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, τουναντίον με τον κίνδυνο λιγάκι να εκλειφθούμε ότι το κάνουμε επίτηδες, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι πραγματικά έτσι, η έρευνα που το δείχνει. Λίγο καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις. Όπως είπα και πάλι, γιατί υπάρχει
έχει αυτή η γονική μέρημνα με πολύ ιδιαίτερη προσοχή και αφοσίωση σε αυτά τα παιδιά. Τα ομόφυλα ζευγάρια περισσότερο και δικαιολογείται, είπαμε, από τις συνθήκες. Τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση. Αυτό δεν ισχύει, προσέξτε, στις χώρες όπου υπάρχει η νομική προστασία με την έννοια της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων, της αναγνώρισης πιο σωστά των δικαιωμάτων. Και βέβαια ελπίζουμε ότι και στην Ελλάδα αυτό θα συμβεί, γιατί αυτό συνέβη και στις άλλες χώρες. Όταν υπήρξε αυτή η νομική αναγνώριση, αυλήνθηκαν πολλά στερεότυπα και κοινωνικά στίγματα και έτσι τα παιδιά απολαμβάνουν κοινωνική ενσωμάτωση, όχι απομόνωση. Πάμε στο θέμα που καίει πολύ. Και το λέω τόσο απλά γιατί καίει πολύ. Είναι το θέμα της παρένθετης κοίησης. Και νομίζω θα μας απασχολήσει πολύ και τις επόμενες μέρες. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια πολιτική εδώ διαφοροποίηση ως προς το αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται, ναι, όπως είναι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού, η πρόσβαση στην παρένθετη κοίηση. Εδώ πρέπει να σας πω ότι η παρένθετη κοίηση είναι μια τεχνολογία. Είναι ένα ιατρικό επίτευγμα και πάντα από άποψη ιατρικής ηθικής όλοι πρέπει να έχουν ανεξαιρέτως πρόσβαση στα ιατρικά επιτεύγματα. Το οποίο γίνεται και τώρα, να πούμε στους τηλεθεατές, για όσους δεν το γνωρίζουν. Η παρένθετη κοίηση γίνεται και για τα ζευγάρια. Έτσι, ναι. Υπάρχει παρένθετη κοίηση. Θα πω λοιπόν πρωτίστως ότι δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ανθρώπους από την πρόσβασή τους στα ιατρικά επιτεύγματα. Μάλιστα. Οπότε από άψη ιατρικής ηθικής αυτό είναι μια προβληματική θέση. Από την άλλη θα σας πω βέβαια ότι υπάρχει, όπως λες Φωτεινή, με το νόμο 4089 του 2002, αν δεν απατώμε, η παρένθετη κοίηση στην, ναι, Ελλάδα και απευθύνεται σε ετεροφιλόφιλες γυναίκες που μπορεί να είναι άγαμες και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να κάνουν παιδιά αλλιώς και έτσι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την παρένθετη κοίηση. Από την άποψη λοιπόν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι όντως μια διάκριση, ναι, να, ναι, απαγορεύουμε την πρόσβαση εφόσον υπάρχει θεσμοθετημένα στη χώρα μας από κάποιους ανθρώπους. Αν δεν υπήρχε καθόλου για κανέναν, θα ήταν λογικό. Ναι. Αλλά εδώ δεν είναι έτσι. Τα πράγματα υπάρχει. Εντάξει. Και δεν κατανοώ και τα ηθικά διλήμματα στη φάση της παρένθετης και του δεσήματος, ναι, με το παιδί. Να σου πω, υπάρχει Φωτεινή μια σκέψη ότι ίσως εμπορευματοποιείται. Ναι. Ναι, αλλά γιατί να εμπορευματοποιείται μόνο από τους ομόφυλους, εδώ θα σκεφτεί κανείς, και όχι από τους ετερόφυλους. Σωστό. Οι ενστάσεις θα πρέπει να υπάρχουν και για τους δύο. Και για τα ετερόφυλα, ναι, και για τους μονογονεϊκές οικογένειες. Και μια σημείωση, αν με επιτρέψει, υπάρχει και μια αντίφαση σε αυτή την τοποθέτηση. Ενάντια. Ναι. Γιατί από τη στιγμή που αναγνωρίζουμε γονικές ικανότητες στα ομόφυλα ζευγάρια ώστε να υιοθετούν, γιατί ενδιαφέρουν ως προς το να είναι γονείς στα παιδιά που θα γεννηθούν από την παρένθετη κοίηση. Είναι μια, ναι, αντίφαση λίγο. Ναι. Τα παιδιά από ομόφυλα ζευγάρια με παρένθετη κοίηση θα δυσκολευτούν με την κοινωνική αποδοχή. Δεν έχει αποδειχθεί αυτό. Σε όλες τις μελέτες που αφορούν όχι τα ομόφυλα μόνο, αλλά την παρένθετη κοίηση γενικά. Δεν έχει αποδειχθεί ποτέ κάτι. Η παρένθετη κοίηση οδηγεί σε ασθενέστερους γονεϊκούς δεσμούς στις ομόφυλες οικογένειες. Ούτε και αναμένεται να συμβαίνει λοιπόν εδώ για όλους τους λόγους που προείπαμε για την ανάπτυξη των παιδιών από τις έρευνες που γνωρίζουμε, αλλά δεν το βλέπουμε ούτε και στους ετεροφιλόφιλες γυναίκες που κάνουν παιδιά με την παρένθετη κοίηση. Μα εγώ γνωρίζω γυναίκες που έχουν παιδιά από παρένθετη κοίηση. Θα μας έβαζε να αμφισβητήσουμε την υποβοηθούμενη παραγωγή. Αναπαραγωγή από τα εξών συνετέθη, δηλαδή θα πρέπει να την καταργήσουμε. Και είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Τι θέλουν τα παιδιά για να είναι χαρούμενα, ευτυχισμένα και υγιή? Αγάπη, ασφάλεια, σταθερότητα, φροντίδα. Αυτό δεν θέλουν. Δεν νομίζω ότι το παιδί το ενδιαφέρει ποιος θα είναι αυτός που θα του παρέχει πιο φίλο. Αν θα είναι μόνος του, αν θα είναι δύο, αν θα είναι... Και μην ξεχνάμε και τις μονογονεϊκές οικογένειες, που είναι εδώ και χρόνια στην πατρίδα μας, έτσι. Υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες και πριν χρόνια τι αντιμετώπιζαν αυτές οι οικογένειες. Προσπαθούσαν είτε γυναίκες, συνήθως γυναίκες, είτε και άντρες να μεγαλώσουν μόνοι τους ένα παιδί. Όλη η αμφιβολία λοιπόν προέρχεται περισσότερο από αυτές τις ιδεολογικές αγκυλώσεις μας και ίσως κιόλας από την επίδραση της θρησκευτικής μας πεποίθησης. Αλλά πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε τα πράγματα από απόσταση, διότι δεν προσπαθούμε να στείλουμε email με γραφομηχανή στην εποχή μας. Χρειαζόμαστε πιο σύγχρονη θεώρηση σε ζητήματα που αφορούν το σύγχρονο κόσμο. Σωστό. Και αυτό το λέω γιατί είμαστε διασυνδεδεμένοι παγκόσμια με όλο τον υπόλοιπο πλανήτη πια και με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν γίνεται να κλειστούμε στη δική μας πεποίθηση και να κλειδώσουμε την πόρτα. Δεν είμαστε στο Ιράν. Είμαστε ένα μεγάλο χώρο. Έτσι. Σωστό. Ένα μεγάλο παγκόσμιο χωριό. Τα παιδιά, συγγνώμη για τη φωνή μου, τα παιδιά παρένθετης κοίησης σε οικογένειες του ιδίου φύλου θα αντιμετωπίσουν περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα.
Όχι, και αυτό δεν φαίνεται ότι ισχύει. Ασφαλώς, εμείς προτείνουμε πάντα οι επιστήμονες για να μπορεί αυτή η πανεθνική να λειτουργήσει σωστά, προστατεύοντας τα δικαιώματα και τα συμφέροντα όλων των μερών. Λέει λοιπόν η επιστημονική θεώρηση ότι πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, ναι, όχι ένα ασαφές νομικό πλαίσιο. Γιατί τώρα ξέρετε, κάποιος θα πάει στο εξωτερικό, θα κάνει την πανεθνική. Δεν μπορεί να την κάνει εδώ, θα φέρει όμως το παιδί μετά. Αυτό λοιπόν το ισχνό νομικό πλαίσιο είναι το πρόβλημα. Ίσα-ίσα ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο προστατεύει η ψυχιατρική γνωμάτευση, η αξιολόγηση. Πριν η παρένθετη και ο φόρος προσφερθεί και γίνει η διαδικασία βεβαίως και των γονέων και ασφαλώς χρειάζεται και μια δεοντολογική και διαφανής διαδικασία. Ναι, αυτά που λείπουν από τη χώρα μας. Δεν έχουμε νομίζω άλλο point, σωστά, σωστά. Παρακαλώ. Η παρένθετη κοίηση για τα ομόφυλα ζευγάρια είναι επιβλαβής για την ανάπτυξη του παιδιού. Το είπαμε τώρα σε όλα τους τόνους. Είναι εξαιρετικά σαφές. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Γενικά, εμείς λέμε ότι είμαστε ένα παγκόσμιο χρόνο, μια ευρωπαϊκή χώρα. Είναι πολλές οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν θωρακίσει τα δικαιώματα των παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Σωστά. Ναι, είναι πολλές. Είναι οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη και στο δυτικό κόσμο. Όχι νομίζω είναι λίγες. Είναι η Ιταλία, εκτός που δεν το έχει κάνει, που είναι εντάξει, νομίζω θέμα και του καθολικισμού. Είναι το θέμα του καθολικισμού. Και δεν ξέρω, νομίζω και η. Δεν ξέρω, του πρώην Ανατολικού. Και από το Ανατολικό Μπλοκ. Και από το χώρες μπλοκ. Ακόμα είναι λίγο επιφυλακτικές. Αλλά νομίζω ότι και σε εκείνες τις χώρες αυτό αργά ή γρήγορα θα έρθει, η μεταρρύθμιση εννοώ. Διότι ακούστε με, πάντα υπήρχαν διαχρονικά από την αρχαιότητα αυτές οι παραλλαγές στο σεξουαλικό προσανατολισμό και οι σχέσεις των ανθρώπων που δεν είναι σεξουαλικές, είναι ρομαντικές. Είναι αγάπης σχέσεις αυτές. Και τι θέλουμε. Θέλουμε μια κοινωνία στην οποία είμαστε όντως όλοι αγαπημένοι. Δεν θέλουμε διαφορές οι οποίες θα τροφοδοτούν τη βία, την παρενόχληση. Θέλουμε τα παιδιά μας μεθαύριο να μεγαλώσουν με μηνύματα ισότητας, με μηνύματα επιοίκειας, ανοχής του διαφορετικού. Για να μην είμαστε ακριβώς αυτή η κοινωνία με την νεανική παραβατικότητα που είμαστε σήμερα. Μια κοινωνία που δεν θα είναι ο ένας με τα χέρια στο λαιμό του άλλου, Φωτεινή. Θέλω να σου μεταφέρω την εμπειρία μου από την κόρη μου, που είναι ένας νέος άνθρωπος, είναι στα 20 της χρονιά. Τα παιδιά το καταλαβαίνουν. Τα νέα παιδιά το καταλαβαίνουν και εστερνίζονται, ναι, όλα αυτά. Έτσι. Ότι πρέπει όλοι να έχουμε σε δικαιώματα, ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η διαφορετικότητα, το bullying, η παρενόχληση. Το καταλαβαίνουν και είμαι πολύ χαρούμενη για τη νέα γενιά. Και εγώ μου κάνει εντύπωση σε κάποια βιντεάκια που ανεβάζω κατά καιρούς, ας πούμε στο TikTok που είναι κυρίως νέα παιδιά, ναι, βλέπω ότι η ανταπόκριση είναι κυρίως, ναι, θετική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Για την επιστημονική προσέγγιση στο θέμα. Σε ένα θέμα που καίει, σε ευχαριστώ που μας είπες την άποψη της επιστήμης. Εμπιστευτείτε την επιστήμη. Η επιστήμη λέει μόνο την αλήθεια. Ξέρετε, είναι αξιόπιστη ακριβώς διότι κρίνεται παγκόσμια. Έτσι. Η επιστήμη για τα αποτελέσματά της από τους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι δόγμα. Έχει μεγάλη διαφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.